διοικητικοί ασύλου. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε έρθει για να κάνουμε αυτοψία, να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δούμε ποια είναι η εικόνα που επικρατεί. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας πω ότι είναι μία από τις ημέρες με τον μεγαλύτερο συλλογισμό. Θα περπατήσουμε. Φοράνε, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν εδώ και δεν φορούν μάσκες. Στην πλειονότητά τους φοράνε, ωστόσο βλέπετε ότι υπάρχει ένας απίστευτος συνωστισμός. Άνθρωποι οι οποίοι εντάξει, αυτή είναι η εικόνα ντροπής που βλέπουμε τώρα, Ηλιάνα. Μιλάμε για δεκάδες ανθρώπους, ηλικιωμένους, παιδιά, όπως είπαμε, μωρά. Κάποιοι φορούν μάσκες, κάποιοι άλλοι όχι. Εντάξει, οι άνθρωποι προσπαθούν να προστατευτούν. Βλέπω, έπαιξε και ρόλο εδώ. Ναι. Τώρα κρύβονταν κουκούλες και υπάρχει και αστυνομία εκεί, η οποία τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, βέβαια. Είναι έντονη η αστυνομική παρουσία στο σημείο, είναι αλήθεια. Ωστόσο, προχωρώντας, θα δείτε ότι η ουρά κατεβαίνει μέχρι και τη γωνία. Θα βγούμε στη Μεσογείο τώρα για να συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλη είναι η ουρά των ανθρώπων. Ουρά, βέβαια. Και δεν είναι ότι είναι μία ουρά επειδή τηρούν τις αποστάσεις και έτσι υποχρεωτικά θα πρέπει να πάρει αρκετό έτσι χώρο. Καλά, είναι, δεν υπάρχει τώρα, αυτό είναι τελείωτης. Κοιτάξτε εδώ. Εν τω μεταξύ, θυμίζουμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε κλείσει η υπηρεσία ασύλου δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, λόγω κρουσμάτων, έτσι δεν είναι, Ηλιάνα? Έτσι ακριβώς είναι. Και τώρα που λειτουργεί ξανά, βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτές οι εικόνες. Δεν θα εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως μπορείτε να καταλάβετε, γιατί ούτως ή άλλως λόγω χρόνου δεν γίνεται. Καλά, τέτοιες ουρές δεν έχουμε ξαναδεί, Ηλιάνα. Είναι πάνω στον δρόμο. Κοίταξε εδώ πόσο έτσι πάει ακόμα, δεν τελειώνει. Είναι πρωτοφανής εικόνα, είναι ατελείωτος ο κόσμος, η ουρά από τον κόσμο που περιμένει να εξυπηρετηθεί. Και αυτό που μας κάνει έτσι περισσότερη εντύπωση είναι αυτό που και άλλες φορές έχουμε δει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, ανθρώπους όλων των ηλικιών, μωρά, παιδιά που είναι σε καρότσια, άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι κάθονται στο πεζοδρόμιο, καθώς δεν μπορούν να περιμένουν τόση ώρα όρθιοι στην γιατί αναμονή. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα, ειδικά σήμερα, Ηλιάνα? Έχει αλλάξει κάτι? Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω εάν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες, οπότε δημιουργείται αυτό, αν έχουν κλείσει ραντεβού και τα λοιπά. Θα πρέπει να δούμε εάν έχουν κάποια ενημέρωση ότι πιθανόν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι. Γιατί είδαμε ότι τις προηγούμενες ημέρες που βρεθήκαμε εδώ, οι ίδιοι μας έλεγαν ότι έχουν έρθει και έχουν ξανάρθει και έχουν ξανάρθει προκειμένου. Εντάξει, αλλά είναι απαράδεκτη εικόνα, βρεθήκαμε. Ακόμα και αν δεν είχαν ραντεβού. Γιατί λέμε εδώ στους δικούς μας να μην συνοστίζονται στις πλατείες και οπουδήποτε. Δεν μπορεί το κράτος να επιτρέπει αυτή την εικόνα κάποιων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν γραφειοκρατικά ζητήματα. Ή να μην έχει βρεθεί μια λύση γίνεται, για να εξυπηρετηθούν. Θα έπρεπε να έχει βρει λύση. Είναι μήνες τώρα αυτή η δουλειά. Και θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα παρατηρείται συνοστισμός και στην είσοδο. Δηλαδή εκεί που τις άλλες μέρες έχουμε δει στα σιδερένια και κλειδώματα ουσιαστικά τα διαχωριστικά να μην υπάρχει συνοστισμός, καθώς από εκεί περνάνε λίγοι-λίγοι. Βλέπουμε εικόνες συνοστισμού και εκεί. Είναι μια απίστευτη εικόνα. Αυτή βλέπετε. Ηλιάνα, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο σε σένα για να δούμε τι